Το σχολείο της επόμενης μέρας, εκείνο που θα ευθυγραμμιστεί με τις σύγχρονες ανάγκες και θα οριστεί ως το κατάλληλο για τα παιδιά της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, επιχειρείται να σκιαγραφηθεί στο πλαίσιο των εργασιών του 4ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με τίτλο «Ο μετασχηματισμός του σχολείου του 21ου αιώνα». Η κρίσιμη λέξη στον τίτλο είναι ο μετασχηματισμός, καθώς αποτυπώνει, και αυτό φαίνεται ακόμα και στην αφίσα του συνεδρίου μας, τις αλλαγές που βιώσαμε ως εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και ως εκπαίδευση εν γέννη τα τελευταία χρόνια και αφετέρου προσδοκά και αποπειράται να συνεισφέρει με το συλλογικό λόγο του στο δυναμικά διαμορφούμενο εκπαιδευτικό τοπίο που εξελίσσεται καθημερινά με τις αποφάσεις και την εργασία όλων μας. Το κομβική σημασία ερώτημα που τίθεται είναι, όπως τόνισε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, τι πολίτες ως προς τη συμμετοχή τους στην κοινωνία των γραμμάτων και των επιστημών και όχι μόνο, στοχεύουμε ως χώρα να έχουμε, με μια τάση μέσα από θέσεις, αντιθέσεις και συγκλήσεις, να διαμορφωθεί μια ενιαία βάση πάνω στην οποία το σχολείο θα χτίζει τους πολίτες του αύριο. Το βασικό ερώτημα πρέπει να απαντήσουμε όλοι, και αυτό θα αποπειραθεί να κάνει πάλι το συνέδριό μας, το 4ο συνέδριο, είναι τι νέους πολίτες θέλουμε να έχουμε την Τρίτη. Την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Πώς μπορεί να συνεισφέρει η εκπαίδευση σε κάθε έκφαση της σε αυτή την απάντηση. Αυτό λοιπόν το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται μπροστά μας και το συνέδριό μας, όπως κάθε επιστημονικό συνέδριο, προσφέρει δημόσιο βήμα δημιουργικού διαλόγου, προκειμένου να διατυπωθούν και να αποτυπωθούν με συστηματικό τρόπο ιδέες, προβληματισμοί και προτάσεις. Το συνέδριο θα διαρκέσει 4 μέρες και στο πλαίσιο των εργασιών θα υπάρξουν κεντρικές ομιλίες και στρογγυλό τραπέζι, ενώ θα απονεμηθεί και τιμητική διάκριση στον ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιωάννη Πυριωτάκη.